Καλημέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω και εγώ για την τιμητική πρόσκληση, την Οργανωτική Επιτροπή. Θα μιλήσω και εγώ για κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος και κυστικές βλάβες γενικότερα. Αποτελούν μια συχνή πρόκληση για κλινικούς και ακτινολόγους, καθώς η ευρεία χρήση της γκάρσιας αμπικόνης έχει οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόμενη ανείχνευση κυστικών βλαβών στο πάγκρεας. Σε σειρές μαγνητικής τομογραφίας αναφέρεται, όπως έχει ήδη υποθεί, συχνότητα έως και 50%. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι καλοήθεις, ωστόσο υπάρχουν και κακοήθεις ή δυνητικά κακοήθεις βλάβες. Ευρέως ταξινομούνται σε νεοπλασματικές και μη νεοπλασματικές. Οι συχνότερες βλάβες που θα απαντήσουμε στην καθημέρα πράξη αφορούν σε ψευδοκύστης, που είναι μη νεοπλασματικές βλάβες, μεταφλεγμονώδεις. Και από τις νεοπλασματικές είναι το ορώδες κυσταδένωμα, το βλενώδες κυσταδένωμα, το ενδοπορικό θυλώδες βλενώδες νεόπλασμα, IPMN, το συμπαγές ψευδοθυλώδες επιθυλιακό νεόπλασμα και το κυστικά και σε μικρότερη συχνότητα σαφώς, νευροενδοκρινής όγκη με κυστική εκφύλιση. Σπανιότερα μπορούμε να δούμε άλλους τύπους βλαβών, λεμφοεπιθυλιακές κύστης, συγγενείς, εντερογενείς, κατακράτησης, ακόμα και ενδομητριωσικές. Δύο λόγια για την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει καλύτερα τις επασβεστώσεις σε σχέση με τη μαγνητική, αλλά η μαγνητική τομογραφία θα αναδείξει καλύτερα την εσωτερική αρχιτεκτονική μιας βλάβης, την παρουσία κεντρικής σουλής και τα συμπαγή στοιχεία τα οποία έχουν σημασία για την περαιτέρω διαχείριση. Ενώ η MRCP με βαριές υδρογραφικές σταυδίου εικόνες θα αναδείξει καλύτερα την ανατομική σχέση με τον παγκρεατικό πόρο, η οποία έχει, η τεκμηρίωσή της έχει σημασία για να χαρακτηρίσουμε μια βλάβη ως IPMN. Δύο λόγια για τις ψευδοκύστες. Συνήθως είναι μονόχωρες, με ομαλή παρυφή, προβάλλουν περιπαγκρεατικά, περιέχουν συχνά αίμα και νεκροτικούς ιστούς, ενδοαυλικά ράκι, και συνήθως εντοπίζονται στον ελάσσον επιπλοϊκό θύλακο και τους πρόσθετους παρανεφρικούς χώρους, αλλά μπορεί κανείς να δει ψευδοκύστες οι οποίες να εντοπίζονται από το ενδοθωρακικά μέχρι το όσχεο. Τουλάχιστον στη βιβλιογραφία αναφέρονται. Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχουν συνοδά απεικονιστικά και κλινικά στοιχεία παγκρεατίτιδας ή τραύματος. Μία χαρακτηριστική περίπτωση, μία μεγάλη μονόχωρη κύστη, προβάλλει εξωφυτικά από το πάγκρεας, ενώ συνυπάρχουν και στοιχεία θολερότητας του λίπους, φλεγμονής, ρυπαρότητας στην παρακολική άπλακα αριστερά. Άλλο παράδειγμα, ο ίδιος ασθενής, αξονική τομογραφία, ευχαριστώ, και μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε πώς αναδεικνύονται καλύτερα τα ράκη ενδοαυλικά στη μαγνητική τομογραφία και πώς φαίνεται η δυματώδης απεικόνιση του περιφερικού τμήματος της ουράς συμβατή με παγκρεατίτιδα. Τα ορώδη κυσταδενώματα είναι καλοήθης όγκοι, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν λόγω μεγάλου μεγέθους συμπτώματα. Συνηθέστερα σε γυναίκες 50 με 70 ετών. Συνήθως το σώμα και την ουρά του παγκρέατος, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και οπουδήποτε. Συνηθέστερα με πολυκυστική απεικόνιση ή δίκην μελικυρίθρας, αλλά σπανιότερα με ολιγοκυστική απεικόνιση. Μικρές κύστης συνήθως, οι οποίες σειραίουν, ή λιγότερο συχνά μεγαλύτερες κύστης, μεικτή μορφολογία ή ακόμα και συμπαγής. Χαρακτηριστικό είναι η λοβωτή παρυφή του μορφώματος, και η παρουσία κεντρικής σουλής με επασβέστωση, η οποία αναδεικνύεται περίπου στο 20% των περιπτώσεων. Αν και υπόθηκε ότι δεν έχουν επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο, ωστόσο στη βιβλιογραφία σπανιότατα αναφέρονται περιστατικά που έχουν επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο ή προκαλούν διάταση και περιφερική ατροφία του παρενχύματος, το οποίο απεικονιστικά τουλάχιστον θα μας παραπέμψει σε άλλες οντότητες, αδενοκαρκινώματος δηλαδή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ένα μεγάλο μόρφωμα στο σώμα ουρά του παγκρέατος με μικροκυστική και πολυκυστική απεικόνιση και λοβωτή παρυφή. Χαρακτηριστικό ορώδες κυσταδένωμα.
Εδώ εικόνες αξονικής τομογραφίας πριν και μετά το σκιαγραφικό. Βλέπουμε την κεντρική επασβέστωση, χαρακτηριστικό, ενώ μετά το σκιαγραφικό διακρίνονται τα εσωτερικά, τα λεπτά εσωτερικά διαφραγμάτια της βλάβης. Ίδιος ασθενής, αξονική και μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε πώς η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει τόσο τα εσωτερικά διαφραγμάτια, όσο και την κεντρική ουλή, που θα μας οδηγήσει στην διάγνωση της ορόδους βλάβης. Άλλο περιστατικό, επίσης αξονική και μαγνητική τομογραφία, καλύτερη απεικόνιση της επασβέστωσης κεντρικά στην αξονική τομογραφία, καλύτερη απεικόνιση των διαφραγματίων και της κυστικής υφής της βλάβης στη μαγνητική τομογραφία. Μία λιγότερο τυπική περίπτωση, μία ευμεγέθης μονόχωρη κύστη στην ουρά του παγκρέατος, η οποία όμως ιστολογικά βρέθηκε ότι ήταν ορόδης. Άλλη λιγότερο τυπική βλάβη, μία υπεραγγιούμενη κατεξοχήν συμπαγής βλάβη, η οποία οδηγήθηκε στο χειρουργείο στην ουρά του παγκρέατος και ιστολογικά βρέθηκε ότι ήταν ορόδες και στα αδένωμα. Τα βλενώδη και στα αδενώματα θεωρούνται, όπως υπόθηκε, προκαρκινοματώδεις όγκοι. Όλα. Είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε γυναίκες. Έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία περί τα 12 περιστατικά MCN σε άντρες και αφορούν τη μέση ηλικιακή, 40 με 50 ετών. Συνηθέστερα στο σώμα και την ουρά του παγκρέατος. Συνηθέστερα μακροκυστική και ολιγοκυστική απεικόνηση. Παχύ τείχωμα, παχισμένα διαφραγμάτια και οζόμορφα στοιχεία είναι στοιχεία υπέρ δυσπλασίας. Επασβεστώσεις συνήθως στην περιφέρεια της βλάβης και ομαλά όρια, απουσία της λόβωσης, δηλαδή της παρυφής της βλάβης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μία πολύχωρη κύστη, αλλά όχι πολυκυστική, λίγα κυστικά στοιχεία, κάποια εκ των οποίων μεγαλούτσικα, με ομαλά όρια και εσωτερικά διαφραγμάτια. Με τα κατάλληλα δημογραφικά δεδομένα, ένα τυπικό βλενώδες κυσταδένωμα. Βλενώδες κυσταδένωμα. Αντίστοιχα, εδώ, στο σώμα του παγκρέατος, μία κυστική βλάβη με εσωτερικά διαφραγμάτια, ομαλά όρια. Προσέξτε εδώ, στην περιφέρεια, πώς φαίνεται μία ήπια διάταση του παγκρεατικού πόρου. Άλλη βλάβη με συμπαγή στοιχεία στο τείχωμα. Αναφέρθηκαν ήδη τα worrisome features, όπως εδώ. Και εδώ εικόνες αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας μετά το σκιαγραφικό. Με εσωτερικά διαφραγμάτια, ομαλά όρια, μακροκυστική και ολιγοκυστική απεικόνιση. Αξονική μαγνητική τομογραφία στον ίδιο ασθενή. Καλύτερη απεικόνιση των περιφερικών επασβεστώσεων της βλάβης στην αξονική τομογραφία, καλύτερη ανάδειξη των εσωτερικών διαφραγματίων και της σκιαγραφικής ενίσχυσης αυτών στη μαγνητική τομογραφία. Άλλη μια περίπτωση με περιφερική επασβέστωση, χαρακτηριστικό των βλενωδών κυσταδενωμάτων. Τώρα, τα IPMN. Υπόθηκαν ήδη πολλά, έχουν αναλυθεί. Βλενοπαραγωγή όγκοι και αυτοί, είτε στον κύριο, τα main duct, είτε σε δευτερογενή πόρο, branch duct, με κακοήθη δυναμική, αρκετά συχνά μεικτού τύπου. Συχνότερα είναι στην κεφαλή, λιγότερα συχνά στο σώμα και σπανιότερα στην ακιστροειδή απόψη και την ουρά. Αντίθετα με ό,τι αναφέρθηκε, εγώ στη βιβλιογραφία είδα ότι είναι περισσότερο συχνά στους άντρες παρά στις γυναίκες, αλλά πάντοτε σε σχετικά προχωρημένη ηλικία. Αφορούν μονόχωρες ή πολύχωρες κύστης, πάντοτε σε επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο. Ο παγκρεατικός πόρος είναι το σημείο κλειδί. Πρέπει να τεκμηριωθεί ότι έχουν επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι πολυαιστιακά. Του κυρίου πόρου συνοδεύονται από διάταση και κατά 60% είναι κακοήθη. Τρία παραδείγματα της μορφολογίας των τύπων. Στην πρώτη περίπτωση, μία κυστική βλάβη, η οποία μόλις με το βέλος υποδεικνύει μία πολύ λεπτή επικοινωνία με τον κύριο παγκρεατικό πόρο, ένα branch type IPMN. Στην εικόνα B,
μία διάταση του παγκρεατικού πόρου στο πλαίσιο παρουσίας Main Duct IPMN και ένα μεικτού τύπου στην τρίτη εικόνα. Εικόνες μαγνητικής χολαγγιοπαγκρεατογραφίας, έτσι, με maximum intensity projection thick slab τεχνική. Άλλη περίπτωση, αξονική τομογραφία, διάταση του παγκρεατικού πόρου, ενώ στην πρώτη εικόνα φαίνεται το όζος μέσα στον διατεταμένο παγκρεατικό πόρο. Άλλο περιστατικό, εξεσημασμένη διάταση του παγκρεατικού πόρου και σε κατοφερέστερο επίπεδο μία σύμπλοκη κυστική αλλίωση. Και αν δούμε και στην πρώτη εικόνα, διάταση των ενδοϊπατικών χοληφόρων και του χολιδόχου πόρου, ένα μεικτού τύπου IPMN με άσχημα απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Εδώ άλλη μία περίπτωση του πώς μας βοηθάει η μαγνητική τομογραφία σε σχέση με την αξονική. Μία κύστη με λεπτά εσωτερικά διαφραγμάτια, στη μαγνητική τομογραφία φαίνεται αμέσως πώς έρχεται σε σχέση με τον παγκρεατικό πόρο. Σπεν, γνωστή και ως Όγκη Φραντς ή Όγκη Χαμούντι. Γενικώς σπάνιοι όγκοι, 1-2% των όγκων της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά γυναίκες νεαρές στη δεύτερη-τρίτη δεκαετία της ζωής. Κατά 85% είναι καλοήθης, αυτό σημαίνει ότι κατά 15% δεν είναι. Είναι συχνότεροι στην ουρά του παγκρέατος. Μπορεί να έχουν μέγεθος, κατά τη διάγνωση, το οποίο να φτάνει μέχρι και τα 10 εκατοστά, κατά μέσο όρο 5 εκατοστά. Έχουν κυστικά και συμπαγή στοιχεία και κάψα και συχνά έχουν περιφερικές επασβεστώσεις. Ένα ωραίο παράδειγμα, ένας όγκος πολυκυστικός στην ουρά του παγκρέατος σε μία νεαρή γυναίκα. Η πρώτη σκέψη πάει σπεν. Τα δημογραφικά δεδομένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα κυστικά του παγκρέατος για να οδηγήσουν τον ακτινολόγο στη διάγνωση. Άλλο περιστατικό, πάλι νεαρή γυναίκα, μία πολύχωρη βλάβη, έχει και συμπαγή στοιχεία, σπεν τούμορ. Εδώ μία λιγότερο τυχερή γυναίκα με μία παρόμοια βλάβη με κυστικά και συμπαγή στοιχεία στην κεφαλή του παγκρέατος, η οποία ωστόσο έχει προλάβει ήδη να δώσει μετάσταση στο ύπαρ. Μεγάλη βλάβη στην ουρά του παγκρέατος, βλέπουμε τα κυστικά και τα συμπαγή στοιχεία, καθώς και τις επασβεστώσεις στην περιφέρεια κατεξοχήν της βλάβης. Σπανίως μπορούμε να δούμε νευροενδοκρινείς όγκους οι οποίοι έχουν υποστεί κυστική εκφύλιση. Νομίζω και στο προηγούμενο session έδειξε η Ελίνα Οικοματά μια τέτοια περίπτωση. Εδώ το κλειδί στη διάγνωση έχει να κάνει με την έντονη αρτηριακή περιφερική ενίσχυση. Όπως εδώ βλέπουμε έναν όγκο, ο οποίος έχει εσωτερική νέκρωση, πόσο έντονα προσλαμβάνει περιφερικά το σκιαγραφικό. Και αντίστοιχα εδώ, μία πολύχωρη βλάβη, η οποία έχει μία έντονη πρόσληψη στην περιφέρειά της, στο πλαίσιο παρουσίας ενός εκφυλισμένου κυστικά νευροενδοκρινούς νεοπλάσματος. Διαχείριση. Έχει αναλυθεί πάρα πολύ το θέμα στις δύο προηγούμενες ομιλίες. Πότε προχωράμε σε ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και παρακέντηση, ποιοι ασθενείς οδηγούνται στο χειρουργείο, ποιους παρακολουθούμε, πόσο συχνά τους παρακολουθούμε και για πόσο διάστημα. Η απάντηση, όπως υπόθηκε, δεν υπάρχει, δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφέρονται από την Αμερικανική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας τα guidelines για τις ενδείξεις του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος. Διάμετρος άνω των 3 εκατοστών, παρουσία όζου εντός της βλάβης και διάταση του παγκρεατικού πόρου. Από την International Association of Pancreatology, αύξηση του μεγέθους 5 χιλιοστά
σε διάστημα 2 ετών, αύξηση των επιπέδων σε ΑΔΕ 19-9, διάταση του παγκρεατικού πόρου από 5 έως 9 χιλιοστά, διάμετρος της κίστης μεγαλύτερη των 3 εκατοστών, μάλλον από 3 εκατοστά και πάνω, και παρουσία οζυδίου με σκιαγραφική ενίσχυση, όπως επίσης και συμπτωμάτων οξείας παγκρεατίτιδας. Τα ευρωπαϊκά guidelines συστήνουν να γίνεται ενδοσκοπικό επιρηχογράφημα και παρακέντηση όταν περιμένουμε να υπάρξει αλλαγή από τα αποτελέσματα στην κλινική διαχείριση. Όταν δηλαδή υπάρχουν είτε κλινικά, είτε απεικονιστικά ύποπτα στοιχεία. Τα worrisome features, διάμετρος πάνω από 3 εκατοστά, οζίδια τυχωματικά πάνω από 5 χιλιοστά, παχισμένα τυχώματα με σκιαγραφική ενίσχυση, εύρος παγκρεατικού πόρου, κύριου παγκρεατικού πόρου από 5 έως 9 χιλιοστά, απότομη διακοπή της διαμέτρους του παγκρεατικού πόρου, παρουσία λεμφαδενοπάθειας, αύξηση των επιπέδων του δείκτη ΣΕΑ 19-9 και αύξηση του μεγέθους κατά 3 χιλιοστά στους 12 μήνες ή 5 χιλιοστά στους 12 μήνες. Τα high-risk στιγμάτα αφορούν οζίδια με μέγεθος μεγαλύτερο των 5 χιλιοστών και εύρος του παγκρεατικού πόρου μεγαλύτερο των 10 χιλιοστών και παρουσία αποφρακτικού ικτέρου. Όσον αφορά την παρακολούθηση, κάθε εταιρεία έχει το δικό της πρωτόκολλο. Γενικά όμως η τάση είναι ότι το μέγεθος μετράει. Μικρές κίστες μας ανησυχούν λιγότερο γενικώς. Αναφέρεται κιόλας ότι για κίστες κάτω των 5 χιλιοστών δεν χρειάζεται καν να αναφερθούν στο πόρισμα μιας εξέτασης κατά κάποιους. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος της κίστης, τόσο αυξάνει η συχνότητα και, και η διάρκεια της παρακολούθησης. Έχουμε λοιπόν τις κυστικές βλάβες στο πάγκρεας που αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα ιστολογικών οντοτήτων. Παρά τους τυπικούς χαρακτήρες των βλαβών απεικονιστικά, αρκετές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με βεβαιότητα μόνο με απεικονιστικά κριτήρια, διότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και να είμαστε ενήμεροι για τα ύποπτα χαρακτηριστικά και να συστήνουμε περαιτέρω διερεύνηση. Και αναπτύσσονται ήδη υποσχόμενα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης για να αναγνωρίσουν την κακοήθη δυναμική μιας βλάβης. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη για περισσότερες προοπτικές μελέτες. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, Άγγελε. Αυτό που συγκράτησα και από τη δικιά σου ομιλία και από του κυρίου Σιούλα είναι ότι μαγνητική είναι αυτή με την οποία πρέπει να παρακολουθούμε τις κίστες. Όχι MRCP, όχι υπέρηχο. Δηλαδή και η αξονική, από ό,τι κατάλαβα, ακόμα και στις επιδημιολογικές μελέτες, έχει πολύ χαμηλότερο yield όσο αφορά το θέμα του το να διαπιστώσει κίστης. Αναφέρεται σε μελέτη με 16 βέβαια αξονικό. Προχωράτε πολύ γρήγορα και σας έχουμε χάσει γενικά δηλαδή στο θέμα της τεχνολογίας. Δεν ξέρω τώρα με τα νεότερα μηχανήματα, των 128 και των 256 τομών, τι ποσοστό υπάρχει. Πάντως φαίνεται ότι όσο καλύτερο είναι το μηχάνημα, τόσο πιο πολλές κίστες βρίσκουμε. Η μαγνητική είναι καλύτερη. Βρίσκει πιο πολλές κίστες. Άκουγα μία ομιλία που έλεγε ότι με λίγη φαντασία όλοι μας έχουμε και μία κιστούλα στο πάγκρεας. Και μια καλή μαγνητική. Να κάνουμε μια καλή μαγνητική. 70 τεχνικά. Με 80, 25% είναι το με τη μαγνητική. 25 με 30%. Ανά τον 80, 38%, 40% είναι τεράστιο το νούμερο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την MRCP, η MRCP, τουλάχιστον όπως καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, έχει ρόλο στο να αναδείξει μια επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο. Από τη στιγμή που θα αναδειχθεί αυτή η επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο, η βλάβη κατατάσσεται ως IPMN. Είναι IPMN. Από εκεί και πέρα, το να κάνουμε μία MRCP είναι, νομίζω, υποδέστερο από το να κάνουμε μία εξέταση μαγνητικής τομογραφίας με σκιαγραφικό. Γιατί στην MRCP δεν θα δούμε έναν όζο
με την ίδια ευκολία που θα το δούμε μετά το σκιαγραφικό. Εκάλυψες. Ερωτήσεις. Ανάλογα με τον ασθενή, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, διότι πολλές φορές η συμμόρφωση του ασθενού με τη μέθοδο της μαγνητικής τομογραφίας δεν είναι ταυτόχρονη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν τον ασθενή, και άνθρωποι που ήταν εμπορούνται, ενώ με την αξιολογική τομογραφία η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη, μπορούμε να βλέπουμε περισσότερες βλάβες και δυστυχώς γίνεται μια, νομίζω, κατάχρηση γενικότερα, όχι μόνο για τους όγκους του παγκρέατος. Δηλαδή το θεωρούμε καλύτερη τη μαγνητική, ναι, αλλά εφόσον μπορεί ο ασθενής να συνεργαστεί αλλιώς, είναι εύκολο να χάσουμε πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις κύστες, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής πράγμα. Θα προτιμούσατε όταν είχατε μία κύστη η οποία είναι προσβάσιμη και με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, αλλά δηλαδή την γαστρεντερολογική παρακέντηση, αλλά και με την διαδερμική, την ακτινολογική παρακέντηση, τι από τα δύο θα προτιμούσατε να κάνετε και γιατί, για να δείτε εάν τι έχει κύστη μέσα. Για να είναι μια παγκρεατική κύστη εύκολα προσβάσιμη με διαδερμική παρακέντηση, θα πρέπει να είναι τεράστια. Μας δείξατε πολλές οι οποίες είναι προσβάσιμες. Θα έλεγα ότι αν είναι προσβάσιμη με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, να κάνει ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Τα στοιχεία, τα οζύδια τα οποία θα κυνηγήσει η βελόνα του γαστρεντερολόγου, από ότι είναι μικρά γενικώς. Είναι της τάξης του εκατοστού, του 1,5 εκατοστού. Αυτές είναι βλάβες που με την διαδερμική παρακέντηση σε μια βλάβη η οποία εντοπίζεται τόσο κεντρικά, ουσιαστικά είναι εξορμάται από το πάγκρεας και εντοπίζεται τόσο κεντρικά στην κοιλιά, θα περίμενα ότι το να την πετύχεις με τη βελόνα τη διαδερμική δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Έχει μόνο μια κύση με διαφορετικές άνθρωπες που μας δείξατε. Τι μουσάτε και γιατί. Και εννοούμε ότι έχει worrisome features. Ναι, ακριβώς. Τα guidelines λένε για ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Εσείς τι λέτε. Για να καταλάβουμε όλοι, η ερώτηση είναι, διαδερμικά γιατί μέσω MRI ή με υπέρηχο. Κύριε Σιούλα, μας πείτε και εσείς. Μέσω αξονικής ή υπέρηχο. Λέω ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες και όλες οι μελέτες ουσιαστικά αναφέρονται στη λήψη υλικού μέσω ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος. Μπορεί η παρακέντηση μιας παγκρεατικής κύστης σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις να είναι και διαδερμικά προσβάσιμη, όμως νομίζω ότι και οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι, γιατί μεσολαβούν μπορεί η βελόνα μας να περάσει κοντά από αγκία κτλ. Πράγμα το οποίο μπορούμε πολύ καλύτερα να ελέγξουμε βλέποντας με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα αν μεσολαβούν αγκία στην οδό παρακέντησής μας. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καν αυτό το ερώτημα. Δηλαδή στην κλινική πράξη ποτέ δεν έχει τεθεί αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω αν ναι, ο κ. Βεζάκης. Δεν νομίζω ότι ποτέ μας έχει ζητηθεί και στο τμήμα, το οποίο είναι επεμβατικά πάρα πολύ ενεργό να γίνει παρακέντηση σε κυστική βλάβη του παγκρέατος. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι, δεν το έχω. 5 χρόνια είμαι στο υγεία, δεν το έχω πει να το ζητάνε. Ούτε και νωρίτερα στον Ευαγγελισμό που ήμουν, είχε ζητηθεί ποτέ. Έχετε δίκιο, αυτό πραγματικά δεν το ζητάμε ποτέ. Γίνεται πάντα με ιουές. Ο λόγος είναι ότι για να κάνεις παρακέντηση μιας κύστης υποψιάζεις ότι είναι βλενώδης. Είναι ύποπτη δηλαδή. Λοιπόν, αν κάνεις παρακέντηση υποαξονικό, μπορεί να γίνει διασπορά βλένης. Αυτό φοβόμαστε. Λοιπόν, διασπορά βλένης μέσα στην περιτονεϊκή κοιλότητα, η οποία έχει πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Θα εκφυτευτούν κύτταρα, τα οποία θα πολλαπλασιαστούν μετά και θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι σαν την αντένδειξη, ας πούμε, να μπερδέψουμε κάτι με ψευδοκίστη και να κάνουμε παροχέτευση ενδοσκοπικά στο στομάχι. Είναι ο ίδιος λόγος που γίνονται διαδερμικές βιοψίες, ας πούμε, σε γυναικολογικές κύστες. Ακριβώς. Φοβόμαστε τη διασπορά βλένης στην περιτονεϊκή κοιλότητα. Γι' αυτό γίνεται πάντα με ιουές, το οποίο έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες. Αν είναι σε επαφή με την κεφαλή, καμία. Αν είναι δια το δεκαδακτύλο. Αν είναι τώρα στο σώμα, στην ουρά, υπάρχουν, αλλά είναι σχεδόν σε επαφή, είναι πολύ μικρότερος ο πόρος που δημιουργείται για να
για να γίνει παρακέρδηση. Αν μου επιτρέπετε, πολύ εξαιρετική απάντηση του κ. Βεζάκη. Ναι, είναι το seeding ένα βασικός λόγος. Και ότι το seeding είναι υπαρκτό και στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Πάντα τίθεται σαν ακαδημαϊκό ερώτημα. Όμως έχει φανεί ότι το όποιο seeding συμβαίνει με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και λήψη υλικού δεν αλλάζει το outcome του ασθενούς. Άρα δεν έχει κλινική σημασία. Δηλαδή, ακόμα και αν επισυμβαίνει ένα ελάχιστο seeding κατά τις παρακεντήσεις αυτές, είτε κακοήθων συμπαγών βλαβών του παγκρέατος, είτε κυστικών βλενοδών νεοπλασμάτων, το όποιο seeding συμβαίνει ενδοσκοπικά δεν αλλάζει το κλινικό outcome του ασθενούς. Ίσως γιατί αφαιρείται και το tract, ίσως γιατί χειρουργικά αφαιρείται και το tract της βελόνας από το ενδοσκοπικό μετά το χειρουργείο, αν τελικά οδηγηθεί στο χειρουργείο. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Εγώ ευχαριστώ.